τα ρούχα μου σκισμένα και μουσκο και το καμάκι κομμάτια δίπλα μου. Και στο χέρι μου κράταγα ένα μικρό κομμάτι από το καταγιασμένο ξύλο του. Ήλα γριά, σίγα τα όνειρα. Καλά πασα, εσύ το ζητάς και εγώ θα σου εξηγήσω. Παναγιά μου, μας λυπήθηκε στους στόχους. Ζωντανό σημάδι. Ευχαριστούμε, Παναγιά μου. Τι μουρμουράς, ωραία. Τίποτα, πασά μου, τίποτα. Οι τρεις μαυροφορεμένες δυστυχία φέρνουν σε σένα και το στρατό σου, που κακό χρόνο να έχετε. Σε 3-4 τέρμινα, όσες και οι δασκελιές που έκανες κατά πίσω, μαύρο φίδι κολοβό. Τοπικά έθιμα και ξέφρενο γλέντι. Αυτές οι λέξεις περιγράφουν το κλίμα των ημερών στη Μεσίνη. Ένα έθιμο ξεχωρίζει και είναι αυτό που γίνεται στην Κρεμάλα και έχει να κάνει με την αναπαράσταση της εκτέλεσης μιας γερόντης της Μεσίνης, Γρίας Οικούς, που κατά την παράδοση, αλλά και με ιστορική τεκμηρίωση, κρεμάστηκε στη συγκεκριμένη περιοχή με εντολή του Ιμπραήμ, επειδή είχε το θάνατο εξηγώντας του ένα όνειρο που είχε δει, να του πει ότι η εκστρατεία του θα είχε ικτρό τέλος, χάρη στην αντίδραση και το σθένος των επαναστατημένων Ελλήνων. Αλλά και να με σκοτώσεις ακόμα δεν αλλάζει τίποτα. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Πάει, το φάγες τα ψωμιά σου. Δεν σε χωράει ο τόπος. Ο μεγάλος και ανίκητος στρατός σου και οι αξιωματικοί σου με τα φτερά τους κρέμουν μπροστά στα μπουλούκια των μανιατών που κατηγορίζουν από τη μάγη. Πριν λίγο αποδόθηκε από το θεατρικό εργαστήρι η δίκη και ο απαγωνισμός της Γρέας Οικούς. Είναι ένα έθιμο το οποίο έχει πολύ ουσιαστική συμβολή σε όλο το καρναβαλικό διήμερο. Σήμερα ολοκληρώνουμε καθαρά Δευτέρα μέσα από την ένταση της προηγούμενης ημέρας με τις φωτιές και τον πολύ κόσμο που κατέκλυσε την πόλη μας. Τις δροσερές βρυσούλες, κλαίνε τα δέντρα, τα βουνά, κλαίνε και οι σκοτωμένοι. Οι δρόμοι που περπάταγα, οι τριανταφυλιά στον κήπο. Βγάλτε τα χατζάρια σας, φτιάστε ωραίο κυβούρι, να είναι πλατή για τάρματα, μακρύ για το κοντάρι. Και στη δεξιά του τη μεριά αφήστε παραθύρι. Πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ο κόσμος αγκαλιάζει την παράδοση, αγκαλιάζει τα έθιμα. Αυτό φαίνεται από τον πολύ κόσμο που είναι αυτές τις μέρες στην πόλη μας. Η απόδοση για μία ακόμη χρονιά ξεχωριστεί από το θεατρικό εργαστήρι της Μεσίνης, ενώ ακολούθησαν παραδοσιακοί χοροί.